σκεπτόμουν, αδελφοί, πριν καιρό, ότι μετά από τόσα χρόνια που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εγώ μιλάω για μένα, ναι, και ο καθένας ας το πάρει για τον εαυτό του, τι λέει σήμερα μετά από τόσα χρόνια ο Κύριος για μας, αδελφοί. Και προσπάθησα να κάνω μία αναδρομή από την αρχή της πίστεως μέχρι σήμερα. Αλλά έμπαινε εμπόδιο η πρώτερη ζωή, αδελφοί. Μία ζωή η οποία ήταν έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από το πολίτευμα του Χριστού και ήμασταν ζωντανοί, νεκροί, αδελφοί. Γι' αυτό λέω κάποια φορά, ο Χριστός δεν μας χρωστάει τίποτα, αδελφοί. Εμείς είμαστε χρεώστες Αυτόν. Του χρωστάμε μοίρια τάλαντα. Επολύθητε, λέει, δια μηδέν και αγοράστητε άνευ αργυρίου. Πουληθήκαμε χωρίς να έχουμε καμία αξία και μας αγόρασε χωρίς εμείς να δώσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί θυσιάστηκε για μας, αδελφοί. Εμείς δεν τον ευχαριστούμε μόνο, αδελφοί, με το στόμα και με τη γλώσσα. Όταν υμνούμε, πρέπει να προσέξουμε κάτι. Δεν είναι μόνο ύμνος ευχαριστίας και δοξολογίας. Πρέπει να είναι ύμνος ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό του. Ίσως, λέει, κάποιος συγγενής να θυσιαστεί για σέναν. Και καμιά φορά κάποιος που πολεμάει μπορεί, ας πούμε, να θυσιάσει τη ζωή του για την πατρίδα του. Ποιος όμως θυσιάστηκε, αδελφοί, για όλη την ανθρωπότητα? Μόνος ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να καταλάβουμε κάποτε όλοι, πριν, αδελφοί, ακούσουμε τη σάλπιγγα και δούμε τον Κύριο να κατεβαίνει στο μεσουράνεμα και δεν είμαστε έτοιμοι παρά είμαστε μωρές παρθένες. Τότε, αδελφοί, όλα είναι τελειωμένα. Ό,τι ταλαιπωρίες έχουμε σήμερα, όποια προβλήματα κι αν έχουμε σήμερα, ό,τι μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε προς τον Χριστό και εμείς κάνουμε πολλές φορές πίσω. Ολιγοπιστούμε, απιστούμε, γκογίζουμε. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Ότι ενώ είμαστε στην οικονομία της χάριτος, δεν είμαστε κάτω από τη χάρη. Γιατί? Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Δηλαδή, πώς θα ελκύσω εγώ τη χάρη του Χριστού να έρθει σε πάνω μου? Μόνο με την ταπείνωση, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανένας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο ότι μπορούμε να ελκύσουμε τη χάρη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός, αδελφοί, μέσα στο έργο για να σώσει την ανθρωπότητα χρησιμοποίησε και το έλεος και τη χάρη. Τι έκανε το έλεος? Εμπόδισε να συνεχιστεί η αμαρτία. Ήταν το εμπόδιο αυτό. Έλεος τι είναι? Αγάπη. Απεριόριστη αγάπη. Έβαζε μπροστά στην αμαρτία την αγάπη του και σταματούσε μέχρι εκεί. Η χάρις τι έκανε? Η χάρις ήταν η ευλογία που μας έδινε ο Θεός. Η χάρις είναι προέκταση της καλοσύνης του Χριστού, αδελφοί. Η αγάπη του είναι, τι πάει να πει ότι έχω χάρη? Είναι δώρο. Είναι ευμένεια. Είναι καλοσύνη. Τα αξίζαμε? Όχι. Αφού είμαστε ακόμα χρεώστες μέχρι σήμερα. Του χρωστάμε μοίρια τάλαντα, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, μέσα όσο καιρό είμαστε εδώ πέρα και κυρίως οι νέοι που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους, να προσέξουν κάτι. Ότι όπως ακούμε, βλέπουμε, οι χρόνοι είναι χαλεποί, αδελφοί. Είναι πολύ άσχημοι οι καιροί. Ένα βήμα απέχουμε για να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Διαβάζω από τη σελίδα 1034, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού. Είναι η Επιστολή προς Εφεσίους, 1034, Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Β και από το πρώτο εδάφιο. «Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου,
κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερον εις τους υιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντοτε ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττονται στο θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών. Και είμεθα εκφύσεως τέχνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού εις την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί, δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάδησεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, για να μην καυχηθεί της. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτιστένες εν Χριστώ Ιησού, προσέργα καλά, τα οποία προετοίμασαν ο Θεός, για να περιπατήσουμε εν αυτής. Αμήν. Εάν ο καθένας, αδελφοί, εξετάσει τον εαυτό του, αν κάνει μία μαγνητική μέσα στον εαυτό του, που τα δείχνει όλα καθαρά και λεπτομερώς, θα δείτε ότι η ζωή τότε μας πήγαινε απευθείας προς την απώλεια. Δεν μιλάω για τα αδέρφια που έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία και για κανέναν ειδικός. Παίρνω παράδειγμα μόνο τον εαυτό μου πρώτα. Ήμουνα μέσα στην αμαρτία. Τα είχα όλα, δεν μου έλειπε τίποτα. Και οικογένεια και χρήματα και άνεση. Αλλά μόλις τελείωνε το τριήμερο που θα γίνει τώρα και όπου πηγαίναμε ερχόταν πάλι η θλίψη. Πάλι στεναχώρια. Άντε πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή, να βρούμε κάποιο σημείο αναφοράς που θα πάμε εκεί για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Τίποτα, αδελφοί. Επαναλαμβανόντουσαν συνεχόμενα. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί λέει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς όντας νεκροί, όντας, τι είπα να πει όντας, το όν, αδελφοί, είναι μία ύπαρξη. Είναι αυτός που αναπνέει και ζει. Οντολογικά, ενώ περπατούσαμε, πηγαίναμε στη δουλειά μας, κάναμε ό,τι κάναμε και ήμασταν ζωντανοί σαν ύπαρξη, ήμασταν όμως νεκροί πνευματικά. Ήμασταν πολύ μακριά από το θέλημα του Θεού. Ούτε ξέραμε Θεό, ούτε υπολογίζαμε Θεό, ούτε όποια επιτυχία μας δεν δίναμε τη δόξα στο Θεό, αλλά μόνο όταν ερχόταν η δυσκολία λέγαμε, υπάρχει Θεός, γιατί να επιτραπεί αυτό σε μέναν? Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός υπήρχε. Πάντοτε υπήρχε ο Θεός. Ξέρετε πώς μας βρήκε, αδελφοί? Από ίχνους ποδός, λέει, μέχρι κεφαλής, είναι όλο το σώμα με τραύματα και μελανίσματα και με έλκη σε σιπότα, τα οποία δεν βρέθηκε κάποιος να τα συμπιέσει, να βγει το πίον από μέσα. Δεν υπήρχε κάποιος να βάλει μια γάζα επάνω στο τραύμα. Δεν υπήρχε κανένας που να παρηγορήσει αυτόν που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Έτσι μας βρήκε η χάρη του Θεού. Αρχικά το έλεος του Θεού, αδελφοί. Και τα χρησιμοποίησε τα όπλα αυτά για να ελκύσει ο Πατέρας εσένανε και μένανε και να μας δώσει τον Ιησού Χριστό και να μας προσθέσει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος προσθέθεται καθημερινώς τους σωζωμένους μέσα στην Εκκλησία. Ανήμποροι. Δεν είχαμε τίποτα να δείξουμε. Αν έβγαζες αυτή, αν είχες σπουδάσει, αν είχες οικονομική ευχέρεια, αν τα αφαιρούσες όλα αυτά, δεν ήμασταν τίποτα, αδελφοί. Γυμνοί εξήλθαμε. Και γυμνοί, αδελφοί, περπατούσαμε και δεν το ξέραμε. Και γινόμασταν η εσκήνη. Και ο Κύριος τι έλεγε, αδελφοί? Η οφθαλμή, λέει, του Κυρίου περιτρέχουση πάσα τη γη.
για να φανεί αγαθός αν έχει κάποιος ευθεία και τελεία καρδία. Έναν άνθρωπο ζήταγε ο Κύριος μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων για να φτιάξει ένα έθνος που μέσα από εκεί πέρα θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός για να σταυρωθεί για μας. Έναν άνθρωπο, και βρήκε τον Αβραάμ, αδελφοί, και μέσα από το γενεολογικό δέντρο του Αβραάμ βγήκε ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον οποίο τον είχανε οι συμπατριώτες τους δίπλα τους, μιλάγανε, έβλεπαν τα θαύματα, έκανε θαυμάσια και μεγαλεία, και όμως τον εσταύρωσαν, αδελφοί. Εμείς καθημερινώς στην πρώτερη ζωή τον ανασταυρώναμε καθημερινώς, αδελφοί. Κάθε μέρα το σταυρώναμε και δεν ξέραμε τίποτα. Πηγαίναμε στην Ανάσταση, πηγαίναμε στα πάθη, πηγαίναμε και λέγαμε «Χριστός Ανέστη». Τι Χριστός Ανέστη? Έχει αναστηθεί ο Χριστός μέσα σου? Είναι αναισθημένος, αισθάνεσαι Ανάσταση? Όχι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Κύριος λέει παρακάτω, εσείς που σήμερα σας είχα προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου, σας εκάλεσα να γίνετε μαθητές μου. Ξέρετε ποιοι ήσασταν εσείς? Τι κάνατε εσείς? Περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τη σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων πάντες επεστράφουμε ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες στο θέλημα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέχνα οργής ως και η λυπή. Αυτοί είμαστε. Τι έχουμε να πούμε στον Κύριο? Μας χρωστάει, του χρωστάμε? Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Αποστομωνόμαστε. Όταν το διάβασα, αποστομώθηκα. Τίποτα δεν έχω να σου δώσω, Κύριε. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τι βρήκες και από μένα και με κάλεσες. Πριν σε μορφώσουν την κοιλία της μητρός σου, λέει ο Κύριος, εγώ σε γνώρισα. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Μπορείς να μου πεις ποια είναι η πνοή του ανέμου? Δεν ξέρεις. Μπορείς να μου πεις με ποιο τρόπο μορφώνονται τα οστά μέσα στην κοιλιά της κυοφορούσης? Δεν ξέρεις να μου το πεις. Έτσι δεν ξέρεις τι κάνω εγώ για σέναν καθημερινός? Δεν το γνωρίζεις τώρα, θα το μάθεις όμως αργότερα. Εγώ εργάζομαι για σας. Εργάζομαι και για τις ψυχές που είναι έξω στον κόσμο, αδελφοί. Κόσμος ήμασταν. Και προσπαθούμε να κλείσουμε παράθυρα και πόρτες και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να μην εισχωρήσει καθόλου ο κόσμος μέσα εδώ πέρα. Είχα δει ένα ενύπνιο κάποτε και το είχα πει σε έναν αδελφό, ποιμένα σε εκκλησία. Του λέω, αδελφέ, ξέρεις τι είδα? Σε είδα ότι κάρφωνες όλα τα παράθυρα με ξύλα. Ναι, μου λέει, αδελφέ, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και προσπαθώ μη γίνει διαρροή. Αδελφοί, αυτή είναι η κυβωτός που επέλεξες. Αυτό είναι το καράβι το οποίο θα σε πάει στον ουρανό. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Έχεις πολλά εφόδια μέσα στη ζωή. Είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Είσαι αδελφός του Ιησού Χριστού. Είσαι φίλος του Ιησού Χριστού. Είσαι κληρονόμος από τον Πατέρα και συγκληρονόμος με τον Ιησού Χριστό. Και προχωράει ο Κύριος και λέει, όποιος νικήσει θα το βάλω να καθίσει στο θρόνο το δικό μου. Όπως και εγώ ενίκησα και ο Πατέρας με έβαλε να καθίσω στο θρόνο του. Θρόνοι περιμένουν, αδελφοί. Μην απελπίζεστε, γιατί τώρα φεύγω, είπε ο Κύριος. Υπάω να σας ετοιμάσω τόπο, γιατί δεν υπήρχε τόπος, αν δεν υπήρχε θα σας το έλεγα. Οι κύματα περιμένουν, αδελφοί, τον ουρανό, εμάς. Τα έχει ετοιμασμένα όλα ο Κύριος. Δεν είναι τίποτα στην τύχη, είναι όλα έτοιμα. Περιμένουν εμάς. Αλλά τι, εμείς, αδελφοί, να είμαστε αυτό που λέει και ο Λόγος του Θεού. Εν παντή καιρό, ας είναι λευκά τα ημάτια σου. Και έλεος ας μην εκλείπει από τη κεφαλή σου. Συνέχεια. Αγάπησε. Γιατί, αδελφοί μου,
ο χρόνος περιορίζεται. Και άμα θα έρθει εκείνη η στιγμή που η ανθρωπότητα θα εκπλαγεί με αυτά τα οποία θα ζει, αδελφοί. Αν σήμερα εμείς δεν αντέχουμε το καύμα, δεν αντέχουμε το κρύο, δεν αντέχουμε τα προβλήματα, τα τεράστια, το φαντάζεστε πώς θα είναι η γη τότε? Γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού, πήρες απόφαση να μείνεις στον Κύριο, να έχεις παράδειγμα το εξής. Ουδείς, λέει, βάζουν τη χείρα επί το άρωτρον και στρέφουν προς τα πίσω, είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορείς να στρέψεις πίσω, αδελφοί. Ούτε μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό που πολλές φορές ο Θεός δεν μας χρησιμοποιεί σαν εργαλείο που θα ανοίγει τον ουρανό. Γιατί δεν έχουμε αφιέρωση, αδελφοί. Αφιέρωση. Σου δίνω τον εσωτερικό μου και τον εξωτερικό μου άνθρωπο. Αυτή την ύπαρξη σου τη δίνω εσένανε. Εσένανε, τι σε παρακαλώ. Θέλω να κάνεις χάρη, να με ενδυναμώσεις στο πνεύμα, να μπορώ να το εξητώ με θάρρος και με παρησία, να έρχεται να με πλένει, να με καθαρίζει, για να μπορώ να είμαι εύχριστο εργαλείο στα χέρια τα δικά σου. Γιατί αισθάνομαι ότι δεν είμαι ο κατάλληλος. Γιατί ξέρω και το ομολογώ ότι δεν είμαι άξιος εγώ να είμαι αυτός που θέλεις εσύ. Γι' αυτό, αδελφοί, το πρωί που σηκώνεσαι, κάνε μία προσευχή πριν ανοίξεις τη γραφή. Να θυμάσαι κάτι, ότι όταν κάθεσαι στο γραφείο σου και ανοίγεις τη γραφή, ανοίγεις εκείνη τη στιγμή και έρχεται μπροστά σου ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται για να μιλήσετε. Έρχεται για να πείτε αυτά τα οποία δεν μπορείς να τα πεις σε κανέναν, δεν μπορείς να τα πεις δημοσίως, αλλά είναι η στιγμή που από τον Κύριο είναι τα πάντα ελεύθερα να τα πεις. Εσείς, λέει, που ήσασταν έτσι, κατά χάριν σωθήκατε. Και όπως είπαμε και από την αρχή, αρχικά χρησιμοποίησε ο Κύριος το έλεος. Να ελκύσει τον άνθρωπο. Να σταματήσει την αμαρτία μέχρι εκεί. Και μετά χρησιμοποίησε και τη χάρη, αδελφοί. Η χάρη είναι δώρο. Είναι ενέργεια χαρισματική προς τον άνθρωπο. Και προχωράει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι και συνανέστησε και συγκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Δεν το αξίζαμε. Έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να τελειώσει το έργο του εδώ. Σταυρώθηκε, αναστήθηκε, πήγε στον ουρανό, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο για να έρθει μέσα μας, για να μπορέσουμε να έχουμε τη δύναμη αυτή. Μα συνανέστησε, αδελφοί. Όταν είπε, αδελφοί, στο ληστή, όταν του είπε ο ληστής του Χριστού, «Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, να με θυμηθείς, με ξεχάσεις». Ξέρετε τι του είπε, αδελφοί? Από αυτή τη στιγμή είσαι στον ουρανό. Μα ήταν μπροστά του, δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός. Πώς του το έλεγε αυτό? Του το έλεγε ως Λόγος Θεού, αδελφοί. Ο Λόγος ήταν πάντοτε επάνω. Ενσαρκώθηκε ο Λόγος. Η δόξα έμεινε πάνω. Ενσαρκώθηκε ο Λόγος, ήρθε εδώ πέρα, πήρε δούλου μορφή, σταυρώθηκε και ενεργούσε εκείνη τη στιγμή. Και συνεκάθισε εν της επουρανής. Αλλά έκανε και κάτι άλλο, αδελφοί. Μα συμφιλίωσε και συγκεφαλαίωσε τα ουράνια με τα γήινα. Δηλαδή, τι πάει να πει τα συγκεφαλαίωσε, τα συμφιλίωσε? Πρώτα, συμφιλίωσε τους εκπεριτομείς και τους μη περιτομείς. Συμφιλίωσε τους λαούς. Και ξέρετε κάτι, εάν εγώ ζω, η ζωή μου, το εσωτερικό μου είναι σκοτάδι και λέω ότι αγαπώ τον αδελφό μου, λέω ψέματα. Γιατί?
δεν κατοικεί μέσα μου ο Θεός, ο οποίος είναι φως. Εάν όμως μέσα μου είναι φως και δεν ζω στο σκοτάδι, τότε λέει έχω κοινωνία με τ' αλλήλων. Με ποιους? Και με τα αδέλφια και με τον Χριστό. Και τότε ενεργοποιείται το αίμα του Ιησού Χριστού και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορώ να είμαι μέσα μου σκοτάδι και να επικαλούμε το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει. Δεν γίνεται αυτό. Με τίποτα. Συμφιλίωσε πρώτα στα επουράνια, στα επί της γης. Συμφιλίωσε τους ανθρώπους μεταξύ τους. Μετά συμφιλίωσε τους ανθρώπους με τον Χριστό. Και στα επουράνια συμφιλίωσε τους ανθρώπους με τους αγγέλους. Με τα αγγελικά όντα. Τα συμφιλίωσε. Αυτός ήταν ο Χριστός, αδελφοί. Και όλα αυτά, ξέρετε γιατί τα έκανε. Λέει σε κάποιο σημείο η Γραφή, «Σεις είστε πρέσβης Ιησού Χριστού». Αυτά τα έκανε σε εμάς που μας πήρε μέσα από τον κόσμο, μας πήρε μέσα από τον βούρκο, γιατί λέει ο Δαβίδ, «Έκραξα προς τον Κύριο, άκουσε τις κραυγές μου». Και τι έκανε? «Με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας και έθεσε τον πόδο με πάνω στο βράχο». Πού? Με έβαλε πάνω στο Χριστό. Έβαλε τη ζωή μου να συνεχίσει με τον Χριστό. Και αν αργεί, λέει, δεν ξεχνά. Απαντά. Θα απαντήσεις στην προσευχή, αδελφοί. Μην ακούς τον εχθρό που λέει, ας πούμε, τότε τα λέγανε, περάσαν τόσα χρόνια. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Πώς δεν θα γίνει? Θαύματα γίνονται καθημερινά. Θαύμα είναι το ότι ζούμε σήμερα. Θαύμα είναι ότι αναπνέουμε. Θαύμα είναι ότι έχουμε ακόμα να πιούμε νερό. Θαύμα είναι ότι το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Θαύμα είναι ότι κατοικεί μέσα μας ο δυνατότερος από ότι είναι αυτός έξω. Θαύμα είναι ότι θα έρθει να μας παραλάβει, αν είμαστε έτοιμοι. Θαύματα είναι ότι μεταξύ μας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και ο ένας συνηγορεί για το καλό, για το υπέρ του άλλου. Θαύματα δεν είναι αυτά? Γιατί δεν δίνει τα μείζωνα, τα κρίτωνα δεν δίνει. Ο ίδιος ξέρει. Είπα προηγουμένως, είμαστε το κατάλληλο σκεύος για να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί μαζί μας. Μέχρι τώρα τι λέει? Όποιον δέσεις επί της γης θα είναι δεδεμένος και στον ουρανό. Και ρωτάει ο άλλος, γιατί είμαι δεδεμένος? Και του λέει, τι λέει η Γραφή? Ότι δεν μπορείς να παντρεύεσαι και να ξαναπαντρεύεσαι. Εγώ δεν σε δένω με τα λόγια μου. Σε δένει η ίδια η Γραφή. Όταν θα γίνει, αδελφοί, η κρίση, η Γραφή θα μας κρίνει. Γιατί εμείς την κρατάμε στα χέρια μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στους καιρούς της αγνίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν άκουσαν για τον Χριστό. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που άκουσαν για τον Χριστό. Γι' αυτό είπε, ρώτησε κάποιος, πού θα πάμε να βρούμε τον Χριστό? Θα ανεβούμε στον ουρανό ή θα κατεβούμε κάτω στη γη για να τον βρούμε? Όχι. Πλησίωνον ο λόγος σου εν το στόματί σου. Για κοίταξε, αυτοί που έρχονται από τα όρη, αυτοί που είναι τα πόδια τους με την ετοιμασία του Ευαγγελίου να κηρύξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, γιατί λες δεν άκουσες? Άκουσες και παράκουσες. Εσύ νομίζεις ότι δεν άκουσες, γιατί ενώ έχεις αυτιά για να ακούς και μάτια για να βλέπεις, δεν τα χρησιμοποιείς. Βλέπεις μεν, ακούς μεν, αλλά δεν χρησιμοποιείς τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής. Ξέρετε κάτι, αδελφοί? Το πνεύμα και η ψυχή που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, το πνεύμα έρχεται απευθείας σε επαφή με τον Χριστό. Ό,τι του λέει ο Χριστός το μεταφέρει στην ψυχή. Εάν του μεταφέρει πράγματα τα οποία είναι του κόσμου, αν του μεταφέρει μάλλον σαπρούς λόγους, και τι είναι σαπρός λόγος? Κάθε συζήτηση η οποία γίνεται για τα γήινα είναι σαπρός λόγος. Είναι αργός λόγος, αδελφοί. Αργός λόγος. Αν μιλάς για τα γήινα, όταν κάνουμε κοινωνία με τα αλλήλων κάτω, παλιά, αφού συντρώγαμε, αρχίζαν οι ομολογίες. Μετά συνεχιζόταν οι ψαλμοί. Εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Αν εγώ συζητάω με τον αδελφό μου,
αν το αυτοκίνητο πάει καλά, αν χρωστάω γραμμάτια, εάν κάτι άλλο, δεν είναι παρουσία Θεού, αδελφοί. Γίνεται μία συνήθεια τελικά. Πρέπει να σφίξουμε την οσφή μας, αδελφοί, και να πούμε ότι έρχεσαι. Τι θα παραλάβεις, Κύριε, τελικά? Είμαστε δηλαδή βέβαιοι ότι πάμε για τον ουρανό? Πώς, κατά ποιο τρόπο εργάζεσαι, αδελφέ μου, την εαυτό σου σωτηρία? Πόσο την κατεργάζεσαι? Τι κάνεις για τη σωτηρία σου? Τι θυσιάζεις για τη σωτηρία σου? Πολύ λίγα πράγματα κάνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού: «Ουέοι αμεριμνούντες εν Σιών». Ξυπνήστε, έρχεται το φως, το σκότος παρέρχεται. Και όπως λέει και ο λόγος, εάν δεν συνετέμνονται οι ημέρες εκείνες, τότε που θα έρθει, που θα είναι κάτω η επταετία του Αντιχρίστου, ίσως να μην ζούσε και κανένας, αδελφέ. Αλλά τον ευχαριστούμε το Θεό που τα χρόνια τα συνέτεμνε και ήμασταν ακριβώς να προλάβουν και άλλοι να σωθούν. Και λέει παρακάτω: «Καταχάριν σε σεσωμένη δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας Θεού το δώρο». Όπως είπαμε, είναι δωρεά του Χριστού η χάρις. Αρκεί να βρούμε τον τρόπο να την έλκουμε τη χάρη. Διότι δεν κάνατε έργα αγαθά, λέει ο λόγος του Θεού, και σωθήκατε, δεν είναι από σας. Ούτε οι άλλοι έργα του νόμου, ούτε κι εσείς έργα δικαιοσύνης. Διότι ποίημα είμεθα αυτού, αδελφοί. Ξέρετε γιατί σήμερα είμαστε εδώ πέρα, αδελφοί? Γιατί αναγεννηθήκαμε. Αναγεννηθήκαμε, αδελφοί. Δεν είναι θαύμα αυτό? Ποιος επενεύει στην καρδιά μας, αδελφοί, να δεχτούμε όταν πρωτοακούγαμε το λόγο ότι αν πεις δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη βασιλεία των ουρανών? Αν πούμε ότι δεν ήμασταν σήμερα στην εκκλησία και ήμασταν ακόμα στον κόσμο, θα απολαμβάναμε, αδελφοί, τα εδέσματα της Βαβυλώνος. Και ευχαριστούμε που τα αδέλφια μας αυτά μας έδωσαν το παράδειγμα που είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε φάει από τα εδέσματα του βασιλέως. Είμαστε ποίημα Θεού, αδελφοί. Και κάθισα και αναρωτήθηκα: Κύριε μου, αυτά τα οποία μου λες, γιατί μου τα λες? Έχεις διακρίνει από μένα, ναι, ότι σε έχω χάσει, δεν είσαι δίπλα μου? Και καθόμουν και το σκεπτόμουν πάρα πολλές ώρες, όχι τώρα, πολύ παλιά, αδελφοί. Και ακούω μια φωνή και λέει: δεν είσαι ακριβώς όπως με πρωτογνώρισες. Και ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού? Όταν εκείνη τη στιγμή γίνει μέσα σου μια επανάσταση, όχι γιατί τα χρόνια τα έφαγε ο βρούχος και η ερησίδη, είναι ότι εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτός ο σεισμός ο εσωτερικός, ήτανε ακριβώς ότι έκλαιγε η ψυχή εκείνη τη στιγμή, αδελφοί. Ήμουνα εγώ η αιτία εκείνη τη στιγμή να κάνω την ψυχή μου να κλαίει. Και τι μου λέει, και τι λέει ο λόγος του Θεού? Ακούστε, αδελφοί, τι λέει. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Τι είχε συμβεί? Δεν μπορούσα να βρω το Χριστό. Ήμουνα σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσει ο εγκέφαλος. Η ψυχή μου είχε επαναστατήσει. Χάνεις το Χριστό? Και τι έκανα? Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη εν τις αγορές και εν τις πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Με έβρικαν οι φύλακες. Είπαμε προηγουμένως ότι ο κάθε αδελφός είναι φύλακας του αδελφού του. Με έβρικαν, λέει, οι φύλακες. Με βρήκανε
η στήλη της Εκκλησίας. Μέσα στη νύχτα, μέσα στον πανικό μου, ο Θεός έστειλε διαγγέλων ψυχές να μπορέσουν να μου μιλήσουν, να μου πούνε «Πού πας? Αισθάνεσαι ότι έχασες τον Χριστό?» «Όχι, δεν τον έχασες». «Και τους άφησα», λέει. Και τι έκανε παρακάτω? «Αφού ολίγον επέρασα από αυτούς, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Επίασα αυτόν και δεν άφηκα αυτόν εωσού εισήγαγαν αυτόν εις τον οίκον της μητρός μου και εις τον κοιτώναν της συλλαβούσης μου». Αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε, αδελφοί, ξέρετε τι είναι? Είναι το βιβλίο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος πρώτος μας αγάπησε. Και κάτι άλλο, μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε να συναντήσουμε εκείνον που αγαπάει η ψυχή μας. Το βρήκα τον Κύριο και λέω «Λόγος του Θεού, η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλή μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται». Τον βρήκα και τον πήγα, λέει, στο δωμάτιο της συλλαβούσης μου. Πολλοί είπανε και παράξενα λόγια και λόγια τα οποία δεν επέτρεπε να πούνε. Όταν τον βρήκε, ξέρετε τι έγινε, αδελφοί? Λέει ο λόγος του Θεού, ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα. Ο προσκολόμενος με τον Χριστό είναι ένα πνεύμα. Τι έγινε αυτός? Πήγε και βρήκε τον Χριστό και ενώθηκε μαζί του. Πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο, πήρε δύναμη. Και συνεχίζει. «Σας εξορκίζω, επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτό να φύγει. Σας εξορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και στας λάφους του αγρού, να μην εξηγείρετε μηδέν να εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελήσει». Έχω αιτήματα. Διαβάσαμε αιτήματα. Θα ξαναδιαβάσουμε πάλι. Ο Κύριος δεν απαντάει. Άφησε τον Κύριο στην ησυχία του. Εγώ εργάζομαι καθημερινώς. Εσύ δεν το γνωρίζεις. Και μας το είπε. Εγώ εργάζομαι. Εσύ γιατί αμφιβάλλεις ότι εγώ αυτό το οποίο σου έχω υποσχεθεί δεν θα το κάνω? Έχεις απιστία μέσα σου, αδελφοί. Και τελειώνουμε γιατί πέρασε ο χρόνος. Λέει ο λόγος του Θεού, το παν του ανθρώπου, ξέρετε ποιο είναι, αδελφοί? Να πράττει το θέλημα του Θεού και να φοβείται το Θεό. Τι είπα να πει φόβος Θεού? Εκδίκηση από το Θεό? Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι χρησιμοποίησε το έλεος για να σταματήσει την αμαρτία. Φόβος Θεού, αδελφοί, είναι η ευλάβεια και ο σεβασμός προς το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός που έχει φόβο Θεού, ξέρετε τι του συμβαίνει? Μέσα από το φόβο έρχεται θεραπεία. Φόβος του Θεού, λέει, φέρνει ίαση στα νεύρα μας και μυέλωση στα οστά μας. Αυτός που φοβάται το Θεό παρομοιάζει τη γυναίκα ως κλίμα εύκαρδε. Ένα κλίμα το οποίο φέρνει καρπό πολύ. Και τα τέκνα της είναι σαν τα παιδιά δίπλα στην τράπεζα. Εμείς θέλουμε το εξής, να λέμε φόβος Θεού είναι να μισώ το κακό. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το κακό. Με το κακό. Εμείς, αδελφοί, θα ξαναπούμε και πάλι αυτό το οποίο είπε ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί. Δεν θέλει, λέει, απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο του νόμου από το στόματό σου. Εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις ακριβώς ό,τι είναι γεγραμμένο μέσα εδώ. Δεν θα προσθέτεις, δεν θα φέρεις, γιατί τότε, λέει, θα ευωδούται η οδό σου και θα περιπατείς με τα συνέσεως. Κυρία, ό,τι έχεις να κάνεις καλό, επειδή πολλές φορές όλοι λιγοπιστούμε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, σε οικετεύουμε. Φανέρωσε το πρόσωπό σου πολλαπλάσια μέσα στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη να βλέπουμε το πρόσωπό σου. Θέλουμε να διασκεδάζεις τη βουλή του Αβιμέλε,
του Αχιτόφελ. Κάνε σε παρακαλούμε πάρα πολύ όλα τα κακά συμβάντα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας να τα κάνεις ότι δεν είναι τίποτα. Εσύ μπορείς να το κάνεις, Κύριε μου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ εσύ που μας είπες πριν σε μορφώσαν την κοιλία της μητρός σου, σε γνώρισα. Τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθό σου αγαπώντας το Θεό. Όσους προεγνώρισε τούτους και εκάλεσε. Τι μας εκάλεσε? Μας εκάλεσε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Χριστού. Και όσους εκάλεσε, τούτους και εδόξασε. Τι πάει να πει μας εδόξασε? Θα αρπαχτούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δόξα που μας περιμένει. Εάν μείνουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, θα αρπαχτούμε. Ό,τι και να λέει ο εχθρός, ό,τι και να προσπαθεί να ρίχνει τα βέλη του, ξέρετε τι λέμε? Διάβολε, ξέρουμε ότι και εσύ γνωρίζεις ότι υπάρχει ο Θεός. Αλλά λες, ναι, υπάρχει ο Θεός, αλλά φρύτης και τα δόντια σου. Γιατί τα φρύτης? Ξέρετε γιατί τα φρύτης, αδελφοί? Γιατί δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι ο Θεός μας έκανε μαθητά τους και μας αγαπάει. Δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό. Είμαστε μαθητέ του. Είμαστε αδελφοί του. Και δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό. Και φρύτη τα δόντια του. Αλλά ξέρεις κάτι, εχθρέ της ψυχής? Εγώ αν έπεσα 7 φορές θα σηκωθώ. Αμή. Αυτό να το θυμάσαι. Εσύ να θυμάσαι κάτι άλλο. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε πάντοτε τον Κύριο. Αμή. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Μπορεί να έρχεσαι καθημερινώς και να μου ψιθυρίζεις, να μου επιτίθεσαι. Ξέρεις όμως ότι έχω και μια πανοπλία του Χριστού. Θα σε πολεμήσω με τι? Με την ασπίδα της πίστεως. Έχω τη μάχηρα του πνεύματος. Έχω την περικεφαλαία της σωτηρίας. Έχω τους πόδες μου ενδεδειμένους με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Εσύ τι έχεις? Ήσουνα χερουβίν επισκιάζουν και τώρα τι είσαι? Σε πέταξε κάτω, Κύριος. Σε νικήσαμε γιατί είμαστε νικητές χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Δεν έχεις να μας κάνεις τίποτα. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη δύναμη που μας δίνεις να σε ομολογούμε και να ακούνε τα επουράνια και τα γήινα ότι εσύ βασιλεύεις, εσύ θα βασιλεύεις αιωνίως στο θρόνο του Δαβίδ και εμείς τι θα είμαστε? Βασιλείς και ιερείς του υψίστου κατά τη χιλιετία. Γιατί μετά από τη χιλιετία, όταν ο Χριστός παραδώσει όλη τη δόξα, όλη τη δόξα την οποία είχε στον Πατέρα, τα πάντα εν πάση θα είναι ο Θεός. Και εμείς, αδελφοί, θα είμαστε πάνω στον ουρανό, νέα σώματα, χωρίς κρύο, χωρίς ζέστη, χωρίς στεναχώριες, χωρίς αν περάσεις τα μαθήματά σου, χωρίς αν έχεις δουλειά. Τι έχουμε να πούμε μπροστά σε αυτά τα οποία λέει η Γραφή? Γι' αυτό λέμε πάρτι, άνοιξέ τη. Σε περιμένει και σου λέει, είσαι στεναχωρεμένος σήμερα, δεν πήγανε καλά στη δουλειά σου τίποτα, έλα, άνοιξε και θα σου μιλήσω εγώ. Σήμερα μπορεί να βλέπουμε, λέει, τη δόξα του Θεού εν κατόπτρο. Αλλά τι γίνεται όμως? Εμείς όμως που επικοινωνούμε με το Θεό, δεν τον βλέπουμε ακριβώς όπως είναι, γινόμαστε τα κάτωπτρα για τους άλλους. Πετάει τη δόξα του, την παίρνουμε εμείς ακάτωπτρο και την ακτινοβολούμε στους ανθρώπους. Γι' αυτό μας λέει η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλει του. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Ποια είναι αυτή η λύπη? Η κατά Θεόν λύπη είναι αυτή που στεναχώρησα το Θεό, αδελφοί. Και λυπάμαι που το στεναχώρησα. Και ποια είναι η λύπη του κόσμου τούτου? Είναι εάν με προσβάλλεις, εάν μου πεις ένα αργό λόγο, το πάρω προσωπικά. Τη δική μου την παρουσία εσύ κατάφερες και μου είπες έτσι. Δηλαδή δεν θέλει να χάσει το image του μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά εμείς είμαστε ευωδία Χριστού και στους σωζωμένους και στους απολυμένους, αδελφοί. Γι' αυτό όσο καιρός, αδελφοί, κλείνει, να κοιτάξουμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Θυμηθείτε τι θυσίασε ο Χριστός για μας. Τι έκαναν οι Απόστολοι για να μπορέσουν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την ανθρωπότητα. Εμείς και αυτοκίνητο έχουμε και την οικονομική ευχέρεια έχουμε να βάλουμε βενζίνη.
Έχουμε και τη δυνατότητα να πάμε και λίγο πιο μακριά. Και πολλές φορές το αμελούμε αυτό, αδελφοί. Ο Χριστός, αν του δώσεις κάτι, θα σου δώσει πολλαπλάσια, αδελφοί. Γιατί είναι αγαθός, είναι πλούσιος Θεός. Δεν μας λείπει τίποτα, αδελφοί. Εν Χριστώ Ιησού τα πάντα τα έχει ο άνθρωπος. Άφησε όμως το Χριστό να κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδελφοί. Και ας πούμε, Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι έχεις κάνει μέσα στη ζωή μας, χωρίς να τα αξίζαμε. Μας έδωσες το έλεό σου, ενώ δεν το αξίζαμε. Μας έδωσες τη χάρη, που πάλι δεν το αξίζαμε. Όλα τα έδωσες, τίποτα δεν κράτησες για τον εαυτό σου. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει.